Χαρακτηριστική για τους λόγους της κατάργησης ήταν η τοποθέτηση του Ευρυπίδη Ζηλιανίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Ροδόπη, την Τετάρτη το βράδυ από το Βήμα της Βουλής. Ο κύριος Ζηλιανίδης παραδέχθηκε ότι η πρωτοβουλία αυτή της κυβέρνησης ήταν μια παροχή στην περιοχή της Κομωτινής και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Ευχαρίστησε μάλιστα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που κράτησε, όπως είπε, τις δεσμεύσεις που είχε δώσει. Η τοποθέτηση του κυρίου Στυλιανίδη αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το κλίμα που επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Κομωτινής, όπου και εκεί λειτουργεί η νομική σχολή. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η ίδρυση της νομικής σχολής, στην Πάτρα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από την Κομωτινή, η οποία ζητούσε να μην προχωρήσει η νομική της Πάτρας. Αμέσως μετά τον βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, στο Βήμα της Βουλής ανέβηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, Κώστας Μάρκου, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναδείξει την τοποθέτησή του, την ομολογία του κυρίου Στυλιανίδη, ότι στην ουσία δηλαδή η κατάργηση της νομικής σχολής της Πάτρας δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια παραχώρηση του Πρωθυπουργού στην Κομωτινή και το τοπικό πανεπιστήμιο, με την οποία ωστόσο υποβαθμίζεται τόσο η Αχαΐα όσο και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Ιδιαίτερη αναφορά στην απόφασή της να καταργήσει την νομική σχολή της Πάτρας έκανε και η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας από το Βήμα της Βουλής, όπως είπε. Ρύθμιση για την άρση της πρόβλεψης για ίδρυση νομικής σχολής στην Πάτρα. Τα είπαμε εκτενώς στην Επιτροπή για το θέμα αυτό. Δεν είναι θέμα Πάτρας, είναι θέμα τέταρτης νομικής σχολής, οπουδήποτε και αν αυτή ιδρυόταν. Η ίδρυση που έγινε χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, χωρίς συνολικό σχεδιασμό, χωρίς συμμετοχή της ανεξάρτητης αρχής διασφάλισης και επιστοποίησης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Κύριε συνάδελφοι, επειδή έχουν ακουστεί. Κύριε Πολάκη. Έχουν ακουστεί πολλά έολα και αβάσιμα επιχειρήματα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία, παρουσιάζοντας και τη δική μου άποψη. Πρώτον, σχετικά με την αντισταγματικότητα που συζητήθηκε το πρωί του νομοσχεδίου στο σημείο που αναφέρεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ήθελα να πω ότι η αρχή της επικουρικότητος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σκληρού πυρήνα του ευρωπαϊκού δικαίου, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος έχει τουλάχιστον ίδια τυπική ισχύ με το Σύνταγμα, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ως εκ τούτου αυτή η αρχή κλονίζεται συφέμελα όταν δεν μπορούν να βγουν αποφάσεις κοντά στον πολίτη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζουμε έρχεται να θεραπεύσει την αντισταγματικότητα του νόμου που εσείς ψηφίσατε στην προηγούμενη περίοδο, ο οποίος είναι βέβαιο ότι κατά τα πρώτα στάδια της εφαρμογής του θα αναχαιτεί στην πράξη την αρχή της επικουρικότητας. Το δικαίωμα δηλαδή οι αποφάσεις να παίρνονται κοντά στον πολίτη ή πολλές φορές και από τον ίδιο τον πολίτη. Και θα το κλονίσει στο σκληρό του πυρήνα αυτό το δικαίωμα, διότι δεν θα επιτρέπει το σύστημα το οποίο ψηφίσατε να παίρνονται αποφάσεις. Αυτό λοιπόν θεραπεύεται πριν ακόμα εκδηλωθεί στην πράξη η αντισυνταγματικότητα του παλαιότερου νομοσχεδίου, το οποίο σήμερα ακυρώνεται συγκεκριμένη διάταξη. Είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι δεν είναι, το διέλυε. Είναι λοιπόν επίσης γνωστό αυτή τη στιγμή ότι εμείς προτρέχουμε να θεραπεύσουμε αυτά τα κενά και τις παραλήψεις που εσείς με την νομοθετική σας πρωτοβουλία την προηγούμενη περίοδο αφήνετε πίσω σας. Δεύτερο σημείο είναι το άσυλο. Είναι βέβαιον, υπόθηκε και από άλλους ομιλητές, ότι το άσυλο είχε εμβληματικό χαρακτήρα όταν ψηφίστηκε το 1982. Κατά κάποιο τρόπο εξειδίκευε εμφατικά το σχετικό άρθρο του Συντάγματος, το οποίο προστάτευε την ακαδημαϊκή ελευθερία. Και το έκανε πιο πολύ για να δώσει ένα σήμα προς την ελληνική κοινωνία που μόλις είχε βγει από τη δικτατορία και έκανε τα πρώτα της βήματα εμβάθυνσης της δημοκρατίας. Ρωτώ λοιπόν το Σώμα, υπάρχει καμία αμφιβολία για τη σταθερότητα, για την ωριμότητα και για την ποιότητα της δημοκρατίας μας? Ποιος είναι λοιπόν σήμερα ο ειδικός λόγος για τον οποίο πρέπει να δημιουργούμε νησίδες περιχαρακωμένες από την υπόλοιπη κοινωνία? Τα δικαιώματα της ελεύθερης έκφρασης και κυρίως το δικαίωμα της ακαδημαϊκής ελευθερίας εμπροκειμένου θα πρέπει να προστατεύονται συνολικά και όχι μόνο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Είναι εκφυλισμός του θεσμού του ασύλου να θεωρείται χωροταξικό άσυλο. Και νομίζω ότι ουσιαστικά η απόφαση η οποία σήμερα παίρνεται έρχεται να καταλύσει στην πράξη αυτόν τον εκφυλισμό, ο οποίος οδήγησε στο άσυλο ανομίας, παρανομίας, εγκληματικότητος,
στο άσυλο εκείνο το οποίο πραγματικά χτύπησε στο σκληρό του πυρήνα το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο, όπου κατεξοχήν θα έπρεπε η ελευθερία να λειτουργεί στην πράξη. Είχαμε δει κτισίματα πριτάνεων στα γραφεία τους, ξυλοδαρμούς καθηγητών, ξυλοδαρμούς φοιτητών, εμπόριο ναρκωτικών, εγκληματικές πράξεις. Οι γονείς στέλναν σε πολλά όχι σε όλα τα πανεπιστήμια, ευτυχώς, σε κάποια πανεπιστήμια τα παιδιά τους στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην αίθουσα, στο αμφιθέατρο και δεν ξέραν αν τα παιδιά θα γυρίσουν πίσω. Και παλιότερα βεβαίως μπορούσαμε να το εγγυηθούμε εμείς, κύριε Πολάκη, αυτό. Γιατί τότε υπήρχαν οι πολιτικές παρατάξεις που πάνω στην κάλπη δίναν τη δημοκρατική μάχη με έναν τρόπο διαφορετικό. Τώρα όμως και αυτός ο έλεγχος χάθηκε. Διότι το κουμάντο μέσα στα αμφιθέατρα δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν το κάνουν οι ίδιοι οι φοιτητές ή το φοιτητικό κίνημα, αλλά εξωγενείς παράγοντες. Τρίτο σημείο, και θα ήθελα σε αυτό, κύριε Υπουργέ, να ευχαριστήσω την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, γιατί τήρησε μια δέσμευσή του. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μια δέσμευσή του, την οποία είχε πει προεκλογικά, χωρίς να υπολογίσει το πολιτικό κόστος. Είναι η κατάργηση της τέταρτης νομικής στην Πάτρα. Και το λέω αυτό διότι πρώτον. Υπάρχουν μια σειρά από εκπαιδευτικά επιχειρήματα που τα έχουν υποστηρίξει οι περισσότεροι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας και βεβαίως και οι νομικές σχολές, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειαζόταν ήταν περισσότερο να ενισχυθούν οι νομικές σπουδές που υπάρχουν, οι νομικές σχολές που υπάρχουν στην Ελλάδα και να βελτιωθεί η ποιότητα των νομικών σπουδών, παρά να δημιουργηθεί ένας πληθωρισμός σχολές που θα αποδυνάμωνε τις ήδη υποχρηματοδοτούμενες και άδειες από διδακτικό προσωπικό πολλές φορές υφιστάμενες σχολές. Αυτή είναι η εκπαιδευτική λόγη. Υπάρχει όμως και ένας εθνικός λόγος που σχετίζεται με την ιδιαίτερη μου πατρίδα, με τη Θράκη, με τη μοίρα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, το οποίο αναμφισβήτητα υπήρξε η, θα έλεγα, επιτυχέστερη διαχρονικά και διακομματικά επένδυση που έκανε η ελληνική πολιτεία στην ακριτική Θράκη. Το Πανεπιστήμιο αυτό δυστυχώς εγκαταλείφθηκε τα τελευταία χρόνια. Από τα 18 εκατομμύρια χρηματοδότηση έπεσε στα 5,6. Η απελευθέρωση των μεταγραφών το άδειασε από φοιτητές και από καθηγητές και μιλώ για τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια αφορούν όλη τη δική σας περίοδο και ένα κομμάτι και της παλιότερης περίοδου. Εγώ δεν αδικώ κανέναν. Θέλω να μιλήσω για την ουσία του πράγματος. Το Δημοκρίτιο λοιπόν Πανεπιστήμιο, το οποίο είχε φτάσει να είναι το τρίτο καλύτερο στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια κατήτησε 8ο Πανεπιστήμιο. Εάν λοιπόν γινόταν αυτού του είδους ο πληθωρισμός και η διασπορά σχολών χωρίς εθνική στρατηγική, υπήρχε ο κίνδυνος περαιτέρω παρακμής, ιδιαιτέρως της νομικής σχολής, η οποία σε μια ευαίσθητη περιφέρεια της χώρας, στον νομό Ροδόπης, έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την πνευματική θωράκιση, για τη δημογραφική ενίσχυση και για την αναπτυξιακή προοπτική αυτής της περιοχής, η οποία συνδέεται απόλυτα με την εθνική ασφάλεια. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και την Υπουργό Παιδείας που τόλμησαν και πήραν αυτή την απόφαση, ακυρώνοντας μία, θα τολμούσα να πω, μάλλον ψηφοθυρική προεκλογική απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ.